Και έπρεπε να περιμένετε, κυρίες της κυβέρνησης, ότι η συζήτηση θα γινόταν με βάση την απαράδεκτη τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση, που προχωρά ένα βήμα παραπέρα την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας. Δηλαδή, τι κάνετε πρακτικά? Ο ιδιώτης γιατρός θα φέρνει πελατεία στα δημόσια νοσοκομεία με ασθενείς, πελάτες, που θα πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για την υγεία και το δημόσιο νοσοκομείο θα προσφέρει τις υποδομές ως ξενοδοχειακού τύπου παροχές για να μαζέψει έσοδα ώστε να μην δίνει ούτε ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα δημόσια νοσοκομεία η κυβέρνηση. Δεύτερον, ομολογείται ότι δεν θα γίνουν προσλήψεις γιατρών με μόνιμη και σταθερή εργασία στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Και τρίτον, με την απαξίωση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, προετοιμάζεται και το έδαφος για να κάνουν πάρτι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Η αλήθεια είναι ότι απογειώνεται κυριολεκτικά τους ρυθμούς για τη διαμόρφωση των δημόσιων νοσοκομείων επιχειρήσεων και της επέκτασης της εμπορευματικής παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς πελάτες. Και βέβαια, η κριτική που σας κάνουμε ως ΚΚΕ βρίσκεται σε σύγκρουση με την πολιτική της υγείας εμπορεύματος, που βέβαια δεν υλοποιείται μόνο εσείς, χτίστηκε με τα σαθρά υλικά όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που σήμερα σας κάνουν και μια βολική αντιπαράθεση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί προφανώς δεν αμφισβητούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της υγείας, δεν αμφισβητούν τη σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα της υγείας, δεν αμφισβητούν ούτε όλα αυτά τα μέτρα που περάσανε το προηγούμενο διάστημα και οδηγούν με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς την υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην περίοδο της πανδημίας αποκαλύφθηκε με τραγικό τρόπο τι σημαίνουν αυτά τα εμπορευματοποιημένα και ιδιωτικοποιημένα συστήματα υγείας. Και αυτά τα μέτρα τα έχουν απορρίψει ήδη οι υγειονομικοί, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, έχουν τοποθετηθεί ξεκάθαρα, όχι μόνο στις επιτροπές της Βουλής, αλλά στον καθημερινό αγώνα που δίνουν μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα, για να μείνουν όλα αυτά στα χαρτιά, για να υπερασπιστούν με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας το αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, πρόνοιας, φαρμάκου, χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. Προφανώς τα άρθρα του νομοσχεδίου κοινωνικής συνοχής και οικογένειας είναι τα πρώτα βήματα για να προχωρήσετε το στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου, που στηρίζεται στην πολιτική που διαχρονικά οι κυβερνήσεις λογαριάζουν τα όποια μέτρα κοινωνικής προστασίας με τη λογική του κόστος-οφέλους για το κράτος, με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάσα, λοιπόν, απέναντι στην καθημερινή αγωνία, την ανασφάλεια που βιώνουν όχι μόνο κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, αλλά συνολικά ο εργαζόμενος λαός, μπορεί να είναι ο δρόμος της σύγκρουσης για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της εκμετάλλευσης, της βίας, της αδικίας, των ταξικών ανισοτήτων, και σε αυτή την υπόθεση δίνει όλες τις δυνάμεις στο ΚΚΕ. Προφανώς, με βάση την αρχική μας τοποθέτηση, ότι βαραίνει η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.